Σύμφωνα με την έρευνα, οι μισθοί και οι τιμέ πώληση προϊόντων στι χώρε που προωθούν προγράμματα λιτότητα φαίνεται ότι θα μειωθούν σε σχέση με άλλε χώρε ω συνέπεια των μέτρων λιτότητα και των χαμηλών επιπέδων τη ανάπτυξη οικονομική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα τη έρευνα δείχνουν ότι ενώ μέσα στου 12 επόμενου μήνε οι επιχειρήσει σε άλλε χώρε θα αυξήσουν τι τιμέ πώληση αγαθών και υπηρεσιών, στι χώρε αυτέ οι μειώσει τιμών θα είναι περισσότερε από τι αυξήσει. Σε αυτέ τι χώρε, οι οποίε έχουν λάβει πακέτα διάσωση, μόνο το μείον 11% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν να αυξήσουν τι τιμέ πώληση μέσα στου επόμενου 12 μήνε. Δηλαδή, 11% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν να μειώσουν τι τιμέ σε σχέση με εκείνε που σχεδιάζουν να τι αυξήσουν, σημειώνοντα μεγάλη πτώση από το ποσοστό των μείον 3% που καταγράφει και το προηγούμενο τρίμηνο. Το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίω είναι 24%. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, το ποσοστό αυτό είναι μείον 18%, σε σύγκριση με μείον 16% και μείον 4% αντίστοιχα του πρώτου τριμήνου. Και στην Ισπανία, μείον 9%, σε σύγκριση με το 0% από το πρώτο τρίμηνο. Αντίθετα, κατά μέσο όρο, το 24% των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξήσουν τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών. 36% των επιχειρήσεων στις χώρες BRIC, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα, 33% στη Βόρεια Αμερική και 42% στη Λατινική Αμερική. Επιπλέον, σχεδόν καμία επιχείρηση στις χώρες αυτές, μόλις το 1% δηλαδή, δεν σχεδιάζει αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό, μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Αντιθέτως, το 15% των επιχειρήσεων θα μειώσουν τους μισθούς και το 49% σκοπεύουν να μην προσφέρουν καμία αύξηση. Από την άλλη πλευρά, μόλις 2% των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο σκοπεύουν να μειώσουν του μισθού κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών, ενώ το 17% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν αυξήσει πάνω από τον πληθωρισμό. Ειδικότερα, δεν υπάρχουν επιχειρήσει στην Ελλάδα που σκοπεύουν να προσφέρουν μισθολογικέ αυξήσει του επόμενου 12 μήνε, ενώ το 36% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν να μειώσουν του μισθού, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.